Το δίνει για συγκεκριμένο δεν σκοπό. Το ήθελε αυτό. Ζητάει αυτό μια το οικογένεια να στεγαστεί που έχει πρόβλημα στέγασης και δεν έχουν λεφτά. Τάσο μου, είχε καθεί μπάλα. Είχε καθεί μπάλα. Λοιπόν, έχουμε πολλές αποκαλύψεις. Κρατήθηκε για τη Δευτέρα τώρα. Πάμε σε κάτι άλλο να αλλάξουμε λίγο θέμα. Διότι πάντα δεν είναι ευχάριστο όταν ένας άνθρωπος απομακρύνεται από μια εκπομπή, είτε είναι καλός και ταιριάζει με την εκπομπή αυτή, είτε δεν είναι καλός και δεν ταιριάζει και είναι δίκαια η απόφαση. Λοιπόν, μιλάμε για τη Δώρα Κουτροκόη, τη συνάδελφο, που απομακρύνθηκε από την εκπομπή που παρουσίαζε το πρωί στο Sky με τον Άγη Παυλόπουλο και τον Δημήτρη Οικονόμου. Νομίζω ότι έχουμε αποκλειστική δήλωση της Δώρας πριν από λίγη ώρα. Τη βλέπουμε εδώ, διότι είναι. Δεν είναι αποκλειστική, γιατί βλέπω και το μικρόφωνο του Open, OK. Αλλά είναι. Βγήκε πριν από λίγα λεπτά είναι η δήλωση αυτή. Υπέγραψε την απόλυσή της. Της έγινε μια αντιπρόταση από το κανάλι, την οποία δεν αποδέχτηκε. Δεν της εξήγησαν ποιο ακριβώς, λέει, ήταν το πρόβλημα με την παρουσία της στην εκπομπή. Και είπε για ακόμη μια φορά ότι περίμενε μια διαφορετική αντιμετώπιση από τους συμπαρουσιαστές της. Πάμε και αν γύριζε το χρόνο πίσω, δεν θα πήγαινε ποτέ στο Sky. Πάμε να δούμε πώς το πρωί αποχαιρέτησαν ο Οικονόμου και ο Παυλόπουλος στη Δώρα. Και μετά να δούμε τη δήλωση Δώρα στην κάμερα τη δικιά μας. Δώρα. Συγγνώμη. Παρατηρείτε ότι είμαστε οι δυο μας σήμερα εδώ. Να σας πούμε ότι η συνάδελφός μας, η Δώρα Κουτροκόη, δεν θα είναι μαζί μας από σήμερα και στο εξής. Έχει ολοκληρώσει τη συνεργασία της με την εκπομπή. Εμείς να της ευχηθούμε τα καλύτερα. Και της ευχαριστούμε πολύ. Καλή τύχη. Και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στα σχέδιά της, σε ό,τι και αν κάνει επαγγελματικά από εδώ και πέρα. Λοιπόν, και τώρα πάμε να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγα λεπτά κυριολεκτικά η Δώρα Κουτροκόη, που βγήκε από τα γραφεία του Sky στο Παλαιοφάλιρο, που είχε, από ό,τι μας είπε η κοπέλα, υπέγραψε την απόλυση της. Να πούμε ότι δεν είχε συμβόλαιο, γιατί αν είχε συμβόλαιο θα έπρεπε να κάθεται και να πληρώνεται. Προφανώς είχε αορίστου χρόνου σύμβαση, με αποτέλεσμα να πρέπει να πάει να υπογράψει απόλυση από τη στιγμή που δεν τα βρήκαν με τον σταθμό να κάνει κάτι άλλο και να πάρει και κάποια αποζημίωση για τους μήνες που δούλεψε. Πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε. Υπέγραψα μόλις την απόλυση. Αποχωρώ από το κανάλι, όπως έχει γίνει γνωστό. Ισχύει ότι σου κάνανε αντιπρόταση και δεν δέχτηκε? Η αντιπρόταση έγινε μόλις χθες το απόγευμα στις 4 και μετά από όσα είχαν προηγηθεί στις εκπομπές και τα λοιπά. Ήταν αντιπρόταση για αρχισυντάξια? Για βοηθός αρχισυντάκτη. Δεν είχε σχέση με το αντικείμενό μου και με την αρχισυντάξια που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι στεναχωρημένη γιατί ξαφνιάστηκα. Έγινε πολύ ξαφνικά. Έγινε σε χρονική στιγμή που είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις το επόμενο βήμα. Ήταν κάτι το οποίο δεν είχα κάποια έτσι ένδειξη ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Η απάντηση που έλαβα από τη διοίκηση είναι ότι δεν μας βγήκε ακριβώς αυτό το οποίο είχαμε στο μυαλό μας. Σου εξήγησαν τι ήταν αυτό που είχαν στο μυαλό τους? Όχι. Από τους δύο συμπαρουσιαστές, πότε ακούσαμε και από σένα ότι δεν σε στήριξαν σε όλα? Είπα ότι όταν είσαι τόσα χρόνια σε μια δουλειά και έχεις μια εκπομπή, δεν πιστεύω ότι δεν σου πέφτει λόγος για το τι θα γίνει στην εκπομπή σου. Τα παιδιά μου είπαν ότι δεν είχαν ιδέα. Ήθελα μεγαλύτερη στήριξη από τους ίδιους. Μίλησες καθόλου τώρα χθες με τα παιδιά από τη στιγμή που σου ανακοινώθηκε η απόλυτη? Όχι. Μόνο ότι κάτι θα βρεθεί. Και έφτασε το πάμε για άλλα. Το σκέφτομαι, το πάμε για άλλα, να δούμε τώρα τι θα γίνει. Έφυγες από το Open με μια επιτυχημένη πορεία, με νούμερα αυξημένα και έκανες το επαγγελματικό σου βήμα στο Sky. Αν γυρίζεις το χρόνο πίσω, θα κάνεις το ίδιο? Εκ του αποτελέσματος όχι, προφανώς. Την επόμενη φορά θα είμαι πιο προσεκτική. Για το ποιους ανθρώπους εμπιστεύομαι. Που πήγες τώρα να υπογράψεις, είδες τα παιδιά, σου είπαν τα λέμε? Δεν ανέβηκα στον πρώτο, πήγα μόνο στο γραφείο προσωπικού. Επίτηδες? Δεν έχω να χαιρετήσω κάποιον. Πήγα μόνο στα κορίτσια στο μακιγιάζ. Τη στυλίστρια μου την Έλενα την Παπασταύρου, την Ειρήνη στο μακιγιάζ και την Κωνσταντίνα. Και αυτά μου έφτασαν. Υπάρχει πιθανότητα να σας δούμε σε κάτι ψυχαγωγικό? Γιατί ακούστηκε όχι, και αυτό. Όχι, σε καμία περίπτωση. Πάμε στο Παλαιοφάλιρο. Εκεί βρίσκεται ο Γρηγόρης Μπάκας. Γρηγόρη, εντάξει, τι να πεις τώρα και εσύ. Τα είπε όλα η Δώρα Κουτροκόη. Είναι φανερά πικραμένη, απογοητευμένη και από τους ανθρώπους που την επέλεξαν και θεωρεί ότι δεν έπρεπε να τους εμπιστευτεί, αλλά και από τους δύο συμπαρουσιαστές της, λέγοντας ότι της είπαν ότι δεν γνωρίζαν τίποτα, πράγμα το οποίο φάνηκε να το αμφισβητεί, και ότι ουσιαστικά δεν τη στήριξαν όσο όφυλαν, από ό,τι λέει η ίδια, να κάνουν. Δεν γνωρίζω τώρα. Πρέπει να ακούσουμε και τη δική τους θέση. Ήταν λακωνική το πρωί και οι δύο. Δεν είπαν κάτι που μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Τουλάχιστον, Γιώργο,
τουλάχιστον Γιώργο, ακούσαμε ότι δεν πήρε κανένα τηλέφωνο την Ντόρα μετά από το συγκεκριμένο περιστατικό. Δηλαδή, ναι, ανθρώπινα πάνω απ' όλα να ρωτήσουν τι έγινε, πώς είσαι, τι θα κάνουμε. Το θέμα, Γιώργο, είναι αλλού. Στις 11 και 1 μπήκε στα γραφεία του Sky, στις 11 και 19 πρώτα λεπτά έφυγε. Fast Εγώ track, εισέπραξα ότι τα 18 αυτά λεπτά ήταν πάρα πολλά. Δηλαδή, εισέπραξα ότι παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας, δεν πρόκειται να ξαναπάρω. Την ίδια στιγμή λέει η κοπέλα, αντί να πάει πάρουν να χαιρετήσει τους συναδέλφους δημοσιογράφους που κάναν μαζί την εκπομπή, Πικράμε. Δεν είχε τη διάθεση να το κάνει και πήγε και χαιρέτησε μόνο τις μακηγές. Ωραία, ωραία, όλα αυτά, Γιώργο, ωραία όλα αυτά, Γιώργο, αλλά μην ξεχνάμε και αυτή είναι η είδηση ότι έγινε ό,τι έγινε. Πριν από ένα μήνα η Ντόρα Κουτρωκό είχε πρόταση από άλλο κανάλι να πάει σε κάποια άλλη εκπομπή. Για μάλλον σύστα, να μην πάει καν σε εκπομπή. Από το Action 24 ήταν η πρόταση που είχε πριν από ένα μήνα. Την πρόταση αυτή την γνώριζε ο Sky. Αν ήθελε να τελειώσει η εργασία, αφήστε την κοπέλα να πάει, γιατί να ρωτήσω κάτι εγώ. Δηλαδή, επειδή είπε ότι η πρόταση του Sky ήταν να είναι βοηθός αρχισυντάκτης σε κάποια εκπομπή. Σε ποια εκπομπή, σε ποια εκπομπή εννοούσανε, στο είπε. Στην ίδια εκπομπή. Είναι υποβάθμιση. Δηλαδή είναι υποβαθμιστή στην ίδια εκπομπή που ήταν παρουσιάστρια. Ναι, βοηθός. Απίστευτο. Ουσιαστικά, Γιώργο, εγώ εισέπραξα ότι την όθησαν στο να πει παιδιά, εγώ φεύγω. Τι είναι, όταν ξεκινάει να πει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο για το ρεπορτάζ, Γρηγόρη. Γιώργο, εγώ και κάτι άλλο. Κυκλοφόρησαν το πρωί οι φήμες. Ναι. Γιώργο, ναι. Ότι έχει χωρίσει. Δεν το βάλαμε στο ρεπορτάζ. Δεν έχει χωρίσει τώρα Κουτρωκό. Έχει 3 χρόνια σχέση. Να τα λέμε αυτά, είναι ακόμα μαζί. Με ποιον έχει σχέση, δεν ξέρω εγώ με ποιον έχει σχέση. Εντάξει, οκ. Με δημοσιογράφο, με συνάδελφό μας. Ωραία, μια χαρά. Μην τις έρθουν όλα μαζί. Το θέμα είναι ότι μένει μια συνάδελφος λίγο πριν τα Χριστούγεννα άνεργη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και δεν έχει λάβει και τις απαντήσεις που θα ήθελε. Γιατί έτσι για να καλημερίσουμε τον Νίκο Νικητέα που έχει νομίζω έτσι περισσότερες πληροφορίες να μας πει για το πώς έφτασε, πώς φτάσαμε σε αυτό το διαζύγιο. Έλα, Νίκο, καλημέρα. Καταρχάς, συγχαρητήρια για τα αντανακλαστικά σας και για τις δηλώσεις έξω από το κανάλι που μόλις πριν λίγο υπέγραψε την απόλυσή της. Αυτό που θέλω να πω εγώ, στην περίπτωση της Ντόρας Κουτρωκόη, αποτυπώνεται, Γιώργο, ναι, το κενό ή αδυναμία στη διαχείριση που δεν φαίνεται αυτό στις κάμερες, ναι, τον άνθρωπο που είναι πίσω από τις κάμερες πολλές φορές. Ναι. Και δεν είναι μόνο στην περίπτωση της Ντόρας, εδώ νομίζω είναι αποκαλυπτικό. Αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν ευνηδιαστήκαμε, Γιώργο. Α, δεν ήταν κάτι γνωστό δηλαδή ότι μάλλον θα φύγει η κοπέλα. Θα σου πω. Από την πρώτη, αυτή η συνεργασία δεν ξεκίνησε καλά από την αρχή. Με το που ξεκίνησαν, τέλος πάντων, μετά από λίγες μέρες, μια εβδομάδα, 10 μέρες, δεν θυμάμαι τώρα, δεν είμαι πρόχειρος, η Ντόρα άλλαξε αυτό που είχαν συμφωνήσει να κάνουν. Δηλαδή, αντί να βγαίνει, να είναι και τις 4 ώρες στο πρωινό, νομίζω μειώθηκε η παρουσία της κατά 2 ώρες, κάτι τέτοιο. Α, μάλιστα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε και το άλλο, να μην το ξεχνάμε και αυτό, ότι η Ντόρα Κουτρωκόη ήταν και με τον Άκη Παυλόπουλο πριν 2 χρόνια, νομίζω, στο Open, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και εκεί επίσης χώρισαν οι δρόμοι τους. Και κάποιος ηθήνων νους στο Sky σκέφτηκε να τους ξανασμίξει. Μάλιστα. Αυτό μένα μου φαίνεται προβληματικό. Είχαν κακή σχέση, δηλαδή, συγγνώμη. Και οι δύο θα συνεργαστούν. Ορίστε. Η Ντόρα με τον Άκη Παυλόπουλο είχαν κακή σχέση. Λέω, η Ντόρα με τον Άκη Παυλόπουλο είχαν κακή σχέση στο Open. Όχι, δεν νομίζω ότι είχαν κακή σχέση, αλλά οι δρόμοι τους είχαν χωρίσει. Ναι. Ναι, αλλά αποφάσισαν και οι δύο να ξανασμίξουν, Νίκο. Θέλω να πω ότι ακόμα και αν έχει μια ιδέα ένα κανάλι, οι παρουσιαστές αποφάσισαν ότι οκ, πάμε να συνεργαστούμε. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ξέρεις κάτι, να σου πω κάτι, να σου πω γι' αυτό. Θυμάμαι από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή, η οποία έρθει παρόδο, πάει καλά. Έτσι δεν πάει κακά, επαστρεφώς. Δεν είχε πρόβλημα με τα νούμερα, για να πεις ότι έγινε κάτι, οφείλεται σε αυτό η απόλυσή της, τέλος πάντων. Όλοι οι συνάδελφοι στην τηλεοπτική πιάτσα που ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο, τέλος πάντων, λέγαμε την περιβόητη φράση δεν θα βγάλει παρέλαση. Ωραία. Έβγαλε γιατί παρέλαση, όμως το λέγατε, ρε παιδί μου. Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Δεν την ήθελε, αυτό δεν μου έχει λυθεί η απορία. Δεν την ήθελε το κανάλι, η διοίκηση του καναλιού, δηλαδή η αρχιστάκτες. Ή δεν την ήθελε ο Παυλόπουλος και ο οικονόμου. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Κοίτα να δεις. Εδώ η Ντόρα Κουτρωκόη το λέει ξεκάθαρα, νομίζω. Προφανώς το κανάλι διαπίστωσε ότι η απόφαση του καλοκαιριού να την πάρει δεν ήταν λαθασμένη. Εντάξει, και την υλοποίησε τώρα. Έτσι. Και τη διορθώνει τώρα. Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έπεσε και η σύνδεση έτσι κι αλλιώς.
Λοιπόν, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Όπως είπες και εσύ, μακάρι όλοι όσοι χάνουν τη δουλειά τους να βρουν πάρα πάρα πολύ γρήγορα δουλειά και να είναι και καλύτεροι από αυτή. Και να δώσω και μια μικρή συμβουλή στην Τώρα, η οποία είναι φίλη και αξιόλογη συνάδελφος. Εμένα μου αρέσει πολύ. Να υπογράφουμε κάτι καλύτερο από αυτό το απλό χαρτί. Το λέω κυρίως για τους ανθρώπους που είναι προβεβλημένοι. Ναι, Τάσο μου, αλλά να σου πω κάτι. Αν, όμως να καλύπτεσαι αν την ώρα κάποια στιγμή είσαι άνεργος και η σύμβαση που προσφέρουν αυτοί, από το να μείνεις άνεργος, υπογράφεις αυτό που σου δίνουν. Εντάξει, τι να κάνουμε, εκδικούμε πάντα το καλύτερο. Εντάξει, υπάρχει και όλο αυτό με το υπογραφή και κάτι άλλο που το βάζουμε. Τι να σου πω τώρα. Μεγάλες κουβέντες ανοίγεις τώρα. Πολύ μεγάλες. Λοιπόν, πάμε στην Κατερίνα Παπουτσάκη. Την οποία πέτυχε ο Νίκος Κανάκης χθες έξω από το Σταυρό του Νότου, όπου και τραγουδάει. Μίλησε για τη νέα σελίδα στη ζωή της μετά το χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της, τον Παναγιώτη Πιλαφά. Να δούμε τι μας είπε. Ρώμε γιατί σε γουστάρω και σε αγαπώ πολύ. Πώς είστε? Είμαι καλά, εσείς? Πότε τα προλαβαίνετε όλα? Δεν ξέρω. Αυτό είναι όντως ένα ερώτημα. Αναπάντητο. Μάθαμε πρόσφατα για το χωρισμό σας. Είναι κάτι που έχει μιλήσει δημόσια. Πώς είστε, θέλω να μου πείτε, αν έχετε βρει τα πατήματά σας? Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ. Που θα κάνετε έτσι τα πρώτα Χριστούγεννα με τα παιδάκια σας, χωρίς τον πρώην σύζυγό σας? Εντάξει, αυτό είναι τώρα μια καινούργια συνθήκη. Πάμε με αυτό, είμαστε πολύ καλά, προσαρμοζόμαστε και πάει καλά γενικά. Πριν πόσο καιρό είχε τελειώσει αυτό? Πριν πόσο καιρό είχαν πει τέλος? Δεν χρειάζεται να πούμε σε αυτές. Να έρθετε στο live 8 και 15. Να έρθετε στις επόμενες μέρες. Πού θα σας βρουν? Θα με βρουν στο Scrooge, στο Μέγαρο Μουσικής, με το Μουζουράκι, τον Πάνο και πολλούς ηθοποιούς. Συγγνώμη, πόσοι Scrooge γίνονται? Γιατί κάνει και άλλο Scrooge ο Μπιμπίλας. Είναι δύο Scrooge. Δύο Scrooge μάλλον. Τι λες, Μαρία? Πολύ Scrooge. Πόσοι Scrooge πια? Λοιπόν. Πολύ παντού έχει Scrooge γύρω μας, να το ξέρεις. Εμείς όμως δεν είμαστε Scrooge εδώ. Είμαστε Ρόμπαξ. Το διαβάζετε, το Ρόμπαξ. Large εμείς, large. Ο Ρόμπαξ ήταν ο large. Λοιπόν, το Ιώτα Γιάρης, έκδοση Active, πεντάθυρο, 1000 κυβικά, 72 άλογα, 16.000 ευρώ.